πανηγυρίζουν σήμερα κοινότητες του Αγίου του Κρήτη, εδώ της Αστόριας, εκεί που όπως όλοι έχουμε και ο Πατριάρχης μας, εκεί που υπάρχει η καρδιά του ελληνισμού της Αμερικής, σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και ευλογία και τιμή να εορτάζουμε όχι μόνο την πανήγυρη της κοινότητάς μας, αλλά και τα ομαστήρια του Σεβαστού Γέροντος, πρώην Αρχιεπισκόπου Αμερικής κυρίου του Δημητρίου, του Σεβαστού Πονηρού και εκλεκτού Ιεράρχου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος όταν ήρθε η ώρα και απέκτησε η στιγμή, τον επεστράτευσε η Μητέρα Εκκλησία πριν από 20 χρόνια να έρθει εδώ στην Αμερική από την Ελλάδα για να υπηρετήσει εσάς, εμάς, όλους και να μας τιμάει και να μας ευλογήσει και να φέρει την ηρεμία, την ησυχία και την τάξη που έλειπα και είχε ανάγκη η Εκκλησία μας εδώ στην Αμερική. Ο Σεβασμιότατος, υπάρχος και πρόθυμος στο κέρδισμα και την παράκληση της Εκκλησίας, ήρθε και επίμανε θεοφιλός αυτή την υπέροχη Εκκλησία, εσάς αυτό το καταπληκτικό μνήμιο που έχει την τιμή του Οικουμενικού Πατριαρχείου να επιμένει, και όταν ήρθε η ώρα παρέδωσε έντιμα, υπεύθυνα και τσιπτάει για την διαδοχή. Ήθελα ενώπιον του δημίου σας, Σεβασμιότατε, να σας ευχηθώ έτσι πολλά, να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, αλλά και των ιερέων όλων, οι οποίοι περισσότεροι, για να μην πω όλοι, χειροτονήθηκαν από τα τίμια χέρια σας. Να μην πω για όλους τους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι ανέκτησαν τις ευχές και τις ευλογίες σας όλα αυτά τα 20 χρόνια που επιμάνατε θεωρητικά στην Ιεράρχη της Σοφία Περιστής. Και προσωπικά όμως, ήθελα και εγώ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την βοήθειά σας, για τη συμπαράστασή σας, για τις συμβουλές σας, για όλα όσα με λέτε και με δείχνετε τον δρόμο πώς να ακολουθήσω και εγώ τα βήματα τα δικά σας, ώστε να υπάρχει μια συνέχεια, όπως είπατε, την ημέρα της ευθρονήσεώς μου, στον εκείνο τον εμπνευσμένο και ωραίο λόγο σας, να υπάρχει μια συνέχεια στην Αρχιεπισκοπή και στην Εκκλησία μας, να μην υπάρχουν κενά, να υπάρχει ειρήνη, αγάπη και ομόνια. Ο Κύριος μας χαρίζει έτσι πολλά, Γέροντα, για να σας χαιρόμαστε κι εμείς και να παίρνουμε από τη σοφία σας, από τις συμβουλές σας και να φιλούμε το χέρι σας να παίρνουμε την ευχή σας. Έτσι πολλά. Είχα την χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω νεαρό διάκονο. Όταν επισκέφτηκα την πρώτη φορά ως αρχιερίσκοπος του Πατριαρχείου και έκτοτε βρεθήκαμε πάρα πολλές φορές μαζί. Ο Θεός σας προδέχεται σε αυτή την πολύ χαρακτηριστικά σπουδαία και σημαντική περιοχή του κόσμου για να κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο. Όχι μόνο έργο συνοικίας σε ολικά, αλλά έργο μοναδικού από την πλευρά ότι εδώ στην Αμερική η Ορθοδοξία της, η ελληνική Ορθοδοξία της Αμερικής φαίνεται ότι έχει πληθεί να δώσει το δείγμα του τι σημαίνει Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Δείγμα σε ένα μεγάλο και ιστορικό δυσκολείο του οποίου θα τμήμα. Λοιπόν, εδώ είναι ένα τεράστιο άνοιγμα το οποίο έχει μπροστά σας, που θα σειράζονται όχι τα
ούτε τα 100, ούτε τα 1000. Επιδιώνουν ένα πεδίο πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο όντως απαιτεί πράγμα το οποίο ήδη κάνετε, να τρέχετε από το πρωί έως το βράδυ. Να παραμερείτε το Θεό τις 24 ώρες να τις κάνει 48. Αυτό δεν γίνεται. Ή να κάνετε αυτό που έκανε το Έγινης Παρέδευτη, με την περίφημη ιστορία, με τον Ιησού, που σταμάτησε τον ήλιο, ο οποίος δεν έδειξε και παρέντη σήμερα, αλλά τέτοια δίδα, να σταματήσετε την τροχιά του ήλιου για να έχετε χρόνο. Δηλαδή, αλλιώς δεν έχετε χρόνο. Λοιπόν, έχουμε, λέγεται αυτή τη δύναμη, αυτή τη λειτουργία του Θεού, για να κάνετε αυτό το όντως μεγάλο έργο, σε μια όντως μεγάλη επαρχία του κοινωνικού μας εξωτερικού, στο οποίο με πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σας τοποθέτησε ο κοινωνικός μας. Αυτά. Σήμερα, αδελφοί μου, είναι και η 20η φορά που είμαστε μαζί. Αρχίσαμε το 1999 την λειτουργία. Και σε εκείνη τη λειτουργία, το έχω ξαναπεί, αλλά τώρα δεν την έχει, δεν το ξέρω. Σε εκείνη τη λειτουργία, η ενορία αυτή είχε την παρουσία Αγιαλευκής, να μου χαρίσει το εγγόνιο του τον Σταυρό, ο οποίος εγγόνιο του οποίου έχει την εικόνα του ίδιου Δημητρίου. Αυτό ήταν το 1999. Τώρα είμαστε στο 2019. Υπάρχει μια κρασία. Το 1999 ήμασταν ενώπιον της τρίτης χιλιετηρίδος και ενώπιον του 21ου αιώνα του Άγιστο, στο 2000. Ήμασταν σε έναν κόσμο ο οποίος είχε μόλις ζήσει 8-9 χρόνια μετά την αλλαγή καταστάσεως στην Ανατολική Ευρώπη. Και ο κόσμος έβλεπε με πολύ μεγάλες ελπίδες τον 21ο αιώνα ως μια εποχή προόδου, ευημερίας, ειρήνης, χαράς και κάθε άλλο πράγματος. Αυτό δεν είναι. Δεν προφτάσαμε να πούμε στον 21ο αιώνα και είχαμε ένα τρομακτικό τρομοκρατικό χτύπημα κάτω στους δύο δεδίους του. Μετά από αυτό αρχίζει μια φοβερή ιστορία ανοιχτής, ανηλαιούς, αβυσσαλαίας τρομοκρατίας. Αρχίζει μια έκρηξη βίας, η οποία συνεχίζεται. Οι δύο παγκόσμιοι πολέμοι έλυσαν. Αλλά έχουν μια συνέχεια τώρα με αιστείες πολέμου και σφαγών σε πολλά σημεία, όχι σε ένα. Αυτή η Μέση Ανατολή, η Άπορα Ανατολή, η Νότιος Αμερική, η Αφρική. Το περασμένο αιώνα, τον 20ο αιώνα, είχαμε, σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα, πήρε τα 30 εκατομμύρια μάρτυρες. Προσθέσουμε τη σφαγή των Ποντίων, των Αρμενίων, της Μεγάλης Ασίας, των Κυπρικών Κρανών, στον 21ο αιώνα, αλλά δεν έχουμε τόσο μεγάλο ακόμη αριθμό, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων, βίας, αδικίας. Έχουμε μια κατάσταση μετακινήσεως γιγαντιαίου αριθμού πληθυσμού, το οποίο αλλοιώνει την μορφή βασικών εθνών, όπως τα ξέρουμε. Έχουμε μια πρωτοφανή πρόοδο της τεχνολογίας, η οποία με τα Facebook, και τα Twitter και τα Instagram, τέξι, όλα αυτά έχει αλλοιώσει τον τρόπο της κοινωνίας. Πάσαμε πλέον να μιλούμε όλοι σε τον άλλο, επειδή ονόμαστε το τέξι, με το iPhone. Είναι ευκολότερο παρά το να βλέπουμε τον πρώτο κοινωνικό. Είμαστε σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν πριν εδώ. Έχουμε βία, έχουμε αδικία, έχουμε αυτή την τρομακτική επιβολή των μέσων, των social media των δεδομένων, τα οποία είναι θέση να παρεμβαίνουν και να αλλοιώνουν ακόμη και βασικά εκλογικά αποτελέσματα σε πάρα πολλέ χώρε. Σε αυτόν τον χώρο ζούμε και σε αυτόν τον χρόνο και χώρο γιορτάζουμε τον Άγιο Δημήτρη. Δηλαδή τι γιορτάζουμε, ένα Άγιο και μάλιστα. Και γι' αυτόν τον λόγο, αυτή η εποχή, λέω, δεν είναι εποχή απλώς να είμαστε καλοί άνθρωποι.
Αυτό δεν φτάνει. Δεν φτάνει να είμαστε απλώς καλοί άνθρωποι. Πρέπει να είμαστε οι αγωνιστές οι οποίοι θα προσβλέπουν όχι στο καλοί άνθρωποι, αλλά στο άγιοι. Οι αγιώτες δεν είναι είδος πολυτελείας για λίγους του παρελθόντος. Είναι μόνιμο αίτημα του Θεού. Γίνεστε άγιοι ότι εγώ άγιος δεν είμαστε, αυτό ισχύει. Και για μας ισχύει όχι μια θεωρία, αλλά ισχύει σαν μια βεβαιότητα, διότι έχουμε τους Αγίους, τους οποίους σε καθημερινή βάση τιμούμε για τους αυτούς. Έχουμε τη βεβαιότητα της αγιότητος και το μεγαλείο του μαρτυρίου. Και σήμερα, αδελφοί μου, σε αυτή εδώ την εκκλησία, με την κληρονομία και την παρουσία, εκλεκτού μας νέου αρχιεπισκόπου, παρακαλώ όλους να καταλάβουμε ότι είμαστε σε αυτή τη φάση στην οποία πρέπει να αλλάξει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν θα αλλάξει μόνος του. Θα τον αλλάξουν οι άνθρωποι. Γιατί πρέπει να τον αλλάξουν οι μεγάλες εταιρείες, τα social media, τα οικονομικά συμφέροντα, οι εθνικές μέρες, γιατί όχι οι άνθρωποι, οι πιστοί, οι άνθρωποι ορθόδοξοι. Κάθε τρόπο την αλήθεια. Έχουμε να είστε πάντα καλά. Έχω πάντοτε μαζί μου αυτά τα δείγματα. Έχω τη μνήμη όχι μόνο αγιευρετική των εορτασμών του Αγίου Δημητρίου, αλλά και πολλών άλλων εσωτερικών θεών. Επομένως, ο Άγιος Δημήτριος, ο καθεδρικός της ιστορίας, είναι ένα προσωπικός μέρος. Και το θεωρώ αντιπροσωπευτικό της όλης ομογενείας της Αμερικής. Ευχαριστώ ιδιαίτερως γιατί έχουμε μαζί μας τους εκλεκτούς εκπροσώπους, τους πρέσβεις και τους γενικούς προξένους, οι οποίοι εδώ στην Αμερική και στο Πατριαρχείο, όπως ξέρουμε ότι ο γενικός προξένος πηγαίνει στις εορτές, είναι πάνω και επισήμως, αυτό γίνεται και εδώ, η πρόξενή μας και μάλιστα έχω πει πολλές φορές δημοσίως, επειδή είναι σε όλες τις ακολουθίες, δεν μπορώ να πω τα ίδια πράγματα στο κύριο. Δεν τα πω όλα. Γιατί θα μου πούν με αυτά τα είπε ποτέ το κύριο. Λοιπόν, έχουμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ, έχουμε τους υπαλλήλους, τους φάντες που αφήσονται και έχουμε βέβαια και εκλεκτά σώματα μέσα στο σώμα αυτού της Εκκλησίας, όπως είναι η Φιλότοπος, όπως είναι οι άρχοντες του Ελληνικού Πατριαρχείου, οι καμέροι του Λίδερς του Καρκού και όλα τα άλλα καθένα και όλα τα άλλα τα σωματιές που είμαστε. Ευχαριστώ και πάλι και έχουμε χρόνια πολλά σε όλους τους συνειδητήρους και τους δίνητες. Έχουμε ένα μεταξύ των ιερέων μας σήμερα, τον πατέρα Δημήτριο, ήρθε μαζί μας από τη West Avenue, τον Άγιο Νικόλαο. Έχουμε μια επίσης μεταξύ των όλων